να συνεχίσει όπως καταγγέλουν. Εμένα το αυτοκίνητό μου δίπλα στη γωνία. Το σπάσαν χθες και το σπάσαν πριν δύο φορές. Γι' αυτό φωνάζω. Δύο φορές. Θα μου πει ασφάλειά μου στο τέλος, δεν σου ασφαλίζω. Και δίπλα είναι τα ΜΑΤ. Στην πορεία διαμαρτυρίας που κατέληξε έξω από το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, συμμετείχαν ακόμη και γονείς με τα παιδιά τους. Την Θεμιστοκλέους, ας πούμε, κάνουν παζάρια ναρκωτικά. Περνάω καθημερινά με το παιδί μου για να το πάω στην υπηαγωγείο. Δεν μπορείς, όχι. Είναι προβληματική κατάσταση. Ανάμεσα στους συγκεντρωθέντες και ο γνωστός ηθοποιός Τάκης Παπαμανθαίου. Σπάζουν αμάξια, κλέβουν κανονικά αυτούς, πρέπει να μας προστατεύουν από αυτούς. Όχι από τους συμπολίτες μας που κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν μια κανονική ζωή. Πενταμελής αντιπροσωπεία κατοίκων ανέβηκε στο τμήμα των εξαρχείων και πραγματοποίησε συνομιλίες με τον διοικητή, στον οποίο παρουσίασαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους εξαιτίας εγκληματικότητας. Μας είπε ότι ο σχεδιασμός άνωθεν είναι να χτυπηθεί πρώτα το πολιτικό και κοινωνικό έγκλημα στα εξάρχεια και μετά το ποινικό. Πάντως η αστυνομία έχει μπει στη δεύτερη φάση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πάταξη της